και να ετοιμάζεται η κυρία Διώτη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα για τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2015. Συζητούμε ένα προϋπολογισμό μετά από 5 χρόνια παγκόσμιας οικονομικής καταιγίδας που έπληξε και την Ελλάδα, έχοντας βιώσει τις μενέστερες οικονομικές συνθήκες και με τον ελληνικό λαό να έχει πρωτοστατήσει σε αυτή την προσπάθεια, έχοντας κάνει όλα αυτά τα χρόνια αιματηρές θυσίες. Συζητούμε ένα προϋπολογισμό που για πρώτη φορά θα έχει ισοσκελισμένο δημοσιονομικό ισοζύγιο. Δηλαδή, για πρώτη φορά η Ελλάδα θα μπορεί με τα έσοδά της να καλύψει τις υποχρεώσεις της ως προς το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό. Ένα προϋπολογισμό που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα. Και βέβαια ένα προϋπολογισμό που συζητείται στη δυσκολότερη χρονική στιγμή, διότι την ίδια περίοδο που συζητούμε, τον προϋπολογισμό πραγματοποιείται και η τελευταία αξιολόγηση, δύσκολη ομολογουμένως αξιολόγηση από την Τρόικα. Και θα περίμενε κανείς ότι θα είχαν αρθρώσει υπεύθυνο πολιτικό λόγο και θα είχαν αντιληφθεί όλες οι πτέρυγες τη δυσκολία της κατάστασης που διανύουμε και τη σοβαρότητα με την οποία θα έπρεπε να συζητάμε το θέμα του προϋπολογισμού, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, αλλά και τα αποτελέσματα που έχουν φέρει αυτές οι προσπάθειες. Αντιθέτως, στην πτέρυγα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως δημιουργείται με πρωτοφανή τρόπο ένας κίνδυνος πολιτικής αστάθειας, δυσκολεύοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη διαπραγμάτευση. Μας λένε ότι ό,τι έλεγαν και πέρυσι, πως φέρατε τον προϋπολογισμό όταν δεν έχετε την έγκριση της Τρόικας. Φέραμε ένα προϋπολογισμό υπεύθυνο. Ένα προϋπολογισμό μετρημένο, ένα προϋπολογισμό αξιόπιστο και κυρίως ακριβή. Όπως το ίδιο κάναμε και πέρυσι, το 2012. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά από 6 χρόνια, για πρώτη φορά το 2014, καταγράψαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για πρώτη φορά έχουμε μείωση της ανεργίας. Μικρή, αλλά αισθητή μείωση της ανεργίας. Για δεύτερη χρονιά, πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα. Έχουμε πετύχει, αγαπητοί συνάδελφοι, τη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών της χώρας μας και μένουν πολλά να κάνουμε ακόμα. Όμως την ίδια στιγμή που έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία, την ίδια στιγμή που έχουμε προωθήσει σειρά μεταρρυθμίσεων που αλλάζουν άρδη τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, χώρο δράσης με αξιοπιστία, διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, την ίδια στιγμή που τηρούμε τις δημοσιονομικές μας υποχρεώσεις, την ίδια στιγμή που αλλάζουν πραγματικά και που η χώρα πηγαίνει μπροστά, αργά αλλά σταθερά μπροστά, την ίδια στιγμή όλες οι αναλύσεις παρουσιάζουν μια κοινή διαπίστωση, μια σκληρή πραγματικότητα, ότι η οικονομία χρειάζεται σταθερό πολιτικό περιβάλλον, ότι χρειάζεται συνένεση, λέξη άγνωση για μερικούς, αλλά συνένεση σε όλους τους τομείς, ότι στις δύσκολες στιγμές οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι, ότι οι κομματικές σκοπιμότητες μπορεί να κοστίσουν ακριβά και η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και η επιδείνωση του πολιτικού κλίματος μπορεί να φέρει τα χειρότερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αναμφισβήτητα, η ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει παράξει σημαντικό έργο. Δεν είναι ζήτημα υποκειμενικό, ούτε είναι ζήτημα κοινής γνώμης. Το λένε οι διεθνείς οργανισμοί, οι οίκοι αξιολόγησης και τα παγκόσμια οικονομικά φόρα. Μπορεί κανείς να έχει διαφορετική αξιολόγηση για ορισμένα δεδομένα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχει σαφή τοποθέτηση ως προς αυτό. Δεν μπορεί όμως η αντιπολίτευση να ρίχνει στον κάλαθο των αχρήστων τις θυσίες του ελληνικού λαού, επειδή αυτό δεν βολεύει την αντιπολιτευτική ρητορική. Δεν μπορεί, αντιγράφοντας παλιές, σκοτεινές πρακτικές, να εκβιάζει τη χώρα για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Σύνταγμά μας δεν αξιώνει αυξημένη πλειοψηφία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας για να δώσει στη μειοψηφία την ευκαιρία να διαλύσει τη χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το Σύνταγμά μας αξιώνει συνένεση, συνεργασία και όχι διχασμό και πόλωση, ιδιαίτερως σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Η αντιπολίτευση μπορεί να έχει τις αντιρρήσεις. Είναι δικαίωμά τους, δικαίωμά σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κανείς δεν σας ζητά να αλλάξετε άποψη. Όμως πρέπει να διαχωρίσουμε την ήρα από το στάρι. Πρέπει να διαχωρίσουμε το επιζήμιο από το ωφέλιμο. Δεν επιτρέπεται να δημιουργούν πολιτική αστάθεια και να σέρνουν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές με αφορμή την προεδρική εκλογή, την ώρα που μάλιστα πάμε να βγούμε από την κρίση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιτυχίες που έχει η κυβέρνηση δεν αναιρούν τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν στην κοινωνία. Ούτε φυσικά προσπερνούμε τις αστοχίες που υπήρξαν στο κυβερνητικό έργο. Το μεγάλο ερώτημα που απευθύνει η δική μας παράταξη σε αυτόν που βγάζει
τα βγάζει πέρα δύσκολα, σε αυτόν που είναι άνεργος, σε αυτόν που έχουν μειωθεί οι αποδοχές του, είναι ποιος αλήθεια πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργήσει απασχόληση στην Ελλάδα. Ποιος μπορεί να αυξήσει τα εισοδήματά του. Ποιος μπορεί να προκαλέσει να δημιουργήσει ανάπτυξη. Αυτοί που τάζουν όλους, όλα σε όλους. Αυτοί που αντιμάχονται την ένταξη της χώρας στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα. Αυτοί που υπερασπίζονται τα άνομα συμφέροντα των πηγών της διαφθοράς και της ανομίας. Αυτοί που ποντάρουν στην αποτυχία. Αυτοί που το οικονομικό τους πρόγραμμα ταυτίζεται με τη διάλυση της χώρας. Ή αυτοί που μάχονται για επενδύσεις. Αυτοί που σπάνε τα κατεστημένα, που βγάζουν τη χώρα από τα μνημόνια, με τον πιο ακίνδυνο αλλά και ασφαλέστερο μακροπρόθεσμο τρόπο, με την αξιοποίηση των θυσιών του ελληνικού λαού για μια βαθιά αναδιοργάνωση του κράτους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες, το μέλλον της χώρας μας και το πατριωτικό μας καθήκον μας αξιώνουν να υπερβούμε τις διαφωνίες μας και να ξεπεράσουμε τις αντιπαραθέσεις και τις διαχωριστικές γραμμές. Η χώρα δεν πρέπει να πάει σε εκλογές. Η χώρα οφείλει να συνεχίσει στον δρόμο της εξυγίανσης, τηρώντας τους δημοσιοοικονομικούς στόχους και συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις. Και ο προϋπολογισμός αυτός έρχεται να βάλει τέλος σε μια περίοδο και να σηματοδοτήσει την αρχή μιας άλλης περίοδου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, δηλώνω ξεκάθαρα ότι ψηφίζω τον προϋπολογισμό, διότι είναι η αρχή του τέλους της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώσαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Διότι ανταποκρίνεται στην οικοδόμηση ενός νέου προτύπου οικονομικής ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου της χώρας. Σας ευχαριστώ.